Να δούμε την πολιτική επικαιρότητα, αλλά να δεν είναι στις ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Τώρα καλησπερίζουμε τον πρώην Υπουργό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα, τον κύριο Τσιάρα, και δεν ξέρω και αν είναι και καπνιστής ο κύριος Τσιάρας. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Για να δώσω λοιπόν την άμεση απάντηση, είμαι αντικαπνιστής. Είστε αντικαπνιστής. Και συντάσσομαι με τον καθηγητή, τον κύριο Γουργουλιάνη. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι και όταν, είναι και όταν μια κακή συνήθεια. Σας, η Ζέτα, η Μακρύ προσπαθούσε να επιβάλλει τον νόμο, δεν είχε τη στήριξη από την πολιτεία που όχι μόνο είχε νομοθετήσει, αλλά είχε και την υποχρέωση να τον εφαρμόσει τον νόμο. Μόνη τη αφέθηκε εκείνη την περίοδο. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Βλέπατε εσείς την αστυνομία ή τις δημοτικές αστυνομίες να τον εφαρμόζουν? Γιατί δεν ξέρω πού έγινε αυτό. Ίσως εκτός από το Βόλο για μια περίοδο και την Καβάλα, νομίζω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι αυτό που εγώ γνωρίζω, τουλάχιστον από το χρόνο της εμπλοκής μου στα κοινά, σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενήλικης ζωής μου. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από το παρελθόν. Και βεβαίως αυτό αφορά στο πώς η κεντρική πολιτική εξουσία ενός σε επίπεδο κοινοβουλίου, αποφάσεων ή νόμων που ουσιαστικά ψηφίζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο έρχονται να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπήρχε βεβαίως ακόμη και περίοδος που απαγορευόταν το κάπνισμα μέσα στη Βουλή, ενώ στο χώρο του καφενείου υπήρχε μια πολύ ειδική αίθουσα για όσους θέλαν να καπνίζουν. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα που μιλάμε αυτό έχει καταληθεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνεση στον οποιονδήποτε να κάνει οτιδήποτε, χωρίς να σκέφτεται κανείς ότι η ελευθερία του καπνιστή μπορεί να έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με την ελευθερία του ανθρώπου που δεν καπνίζει και είναι αναγκασμένος να ζει όλα αυτά που έτσι καλά, με έναν πολύ ωραίο τρόπο το περιγράψατε και αφορούσαν τη δική σας παιδική ηλικία. Καλά, μην το συζητάτε. Στατιστικά ισχύει αυτό που είπε ο καθηγητής, γιατί τα δυο μου αδέλφια είναι καπνιστές. Σου έχω εκθέσει όλους σήμερα. Λοιπόν, έχουμε δει τώρα τον απίστευτο αναπληρωτή υπουργό της Υγείας, τον κύριο Πολάκη, να καπνίζει στην Βουλή, έτσι, που τουλάχιστον εκεί θα μπορούσε στον χώρο που νομοθετεί και άρα πρέπει πρώτα εκεί να εφαρμόζονται οι νόμοι, να το παραλείψει. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μια και μιλούμε για τη δημόσια υγεία, εξεταστική ανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός, μια εβδομάδα μετά την εξεταστική για τον Παπαντονίου, άλλη μια εξεταστική για την υγεία αυτή τη φορά. Έχει πολλές αμαρτίες, λέει ο χώρος της δημόσιας υγείας, και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός. Την εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού για το τι συμβαίνει ή τι συνέβαινε στον χώρο της υγείας και το αν και κατά πόσο χρειάζεται να γίνει μια εξεταστική επιτροπή, πρέπει να τη δει κανείς ως μια βασική του κίνηση μέσα στη γενικότερη εικόνα των εξελίξεων στην κεντρική ελληνική πολιτική σκηνή. Γιατί την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια σοβαρή αδυναμία από την πλευρά της κυβέρνησης να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα επάνω στο τραπέζι. Υπάρχει μια γκρίνια και μια δυσφορία η οποία μπορεί να ξεκινάει από το εκλογικό σώμα, τους Έλληνες πολίτες, την ελληνική κοινωνία και καταλήγει ακόμη και στην κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνητικής παράταξης. Και βεβαίως υπάρχει, αν θέλετε, μια ουσιαστικά, θα έλεγα, καταστροφική εξέλιξη στον χώρο της ελληνικής οικονομίας, αποτέλεσμα και προϊόν μιας ανεπαρκούς, ανίκανης κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη βασική του εκδοχή και στη βασική του διάσταση. Και το λέω αυτό διότι κάθε φορά που ο κύριος Τσίπρας είχε κάποιο πρόβλημα που αφορούσε το πώς θα διαχειριστεί την πραγματικότητα που τον αφορά, την πραγματικότητα δηλαδή που τον αφορά ως Έλληνα Πρωθυπουργό, δημιουργούσε πάντα συνθήκες προκειμένου να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Είναι μια γνωστή πρακτική, την οποία τουλάχιστον τη βλέπουμε να μετέρχεται ο σημερινός Πρωθυπουργός όποτε υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη. Σήμερα δυστυχώς τα πράγματα εξελίσσονται με τον πλέον αρνητικό τρόπο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες σοβαρές στη διαπραγμάτευση προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη, ό,τι και να γίνει, να πάρει μέτρα τα οποία είναι πολύ δυσάρεστα, μέτρα που αφορούν σε ποσό που ξεπερνάει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με αιχμή του δώρατος την ελάττωση, τη μείωση του φορολογίου του, για τον κάθε Έλληνα φορολογούμενο. Θα πάμε στο μεγάλο πακέτο της αξιολόγησης για να πάμε σε διαφημίσεις. Θα σας πω λοιπόν, λίγο πριν λέγαμε το εξής. Ναι, ναι. Έλατε αυτό και θα διακόψουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή στη σύσταση οποιασδήποτε εξεταστικής επιτροπής θεωρεί ο κύριος Πρωθυπουργός ότι μπορεί να ψέξει τον προηγούμενο χρόνο της δικής της πολιτικής. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε συμφωνήσει και στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίως τότε
Ο θησαυρός αποδείχθηκε ότι ήταν άνθρακες και δεν βρέθηκε τίποτα και ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε ουσιαστικά με μια εξεταστική και με ώρες ουσιαστικά στο ελληνικό κοινοβούλιο να ασχολούμαστε με πράγματα που τελικά δεν αποδώσαν αυτό το οποίο ήλπιζε ή προσδοκούσε ο ίδιος. Είμαστε εδώ, είπαμε ότι και για τον κύριο Παντονίου και για την Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτό, το ζήτημα είναι εκεί. Τονίζω ότι το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να νομοθετεί και δεν νομοθετεί σήμερα. Αυτό όμως για την προηγούμενη επιτροπή για τη δανειοδότηση κομμάτων και μέσων ενημέρωσης θα το δει η δικαιοσύνη. Η επιτροπή λέει: εμείς δώσαμε το πόρισμα στη δικαιοσύνη και εκείνη θα αποφανθεί για το αν Τσιάρας, ο Πολύζος θα καθίσουν στο σκαμνί κλπ. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ. Είναι πολύ ωραία η πάσα που μου δίνετε. Είναι πάρα πολύ ωραία η πάσα. Κρατήστε την όμως. Γιατί το λέω πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να το απαντήσω και να μην το χάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Όταν δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω παραπομπής, δηλαδή σύστασης προανακριτικής επιτροπής, αντιλαμβάνεστε ότι η δικαιοσύνη απλά και μόνο θα πάρει το πόρισμα και δεν μπορεί να προχωρήσει σε τίποτα απολύτως άλλο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Ήταν η καραμέλα που έπρεπε να επιπυλήσει, επιτρέψτε μου τον όρο εντός εισαγωγικών, ο κύριος Τσίπρας, προκειμένου να δείξει κυρίως στους δικούς του βουλευτές ότι κάτι έγινε. Αν υπήρχαν συνέπειες, αν υπήρχαν ευθύνες, προφανώς θα φαινόταν. Προφανώς θα ήταν οι επικεφαλίδες του πορίσματος της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής. Κάτι τέτοιο δεν βρέθηκε, άρα δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε εδώ γιατί θέλουμε πραγματικά να φανεί η αλήθεια και να αποδειχθεί η αλήθεια. Το τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, δυστυχώς, ακολουθεί τις δικές του επιλογές και αναδεικνύει τη δική του ευθύνη σε αυτό το κατήφορο της χώρας. Με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό και βουλευτή καρδίτσας του κόμματος, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, ήδη συζητούμε. Είπα να κρατήσουμε το θέμα της αξιολόγησης για την επιστροφή μας. Η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται διαρκώς στην κυβέρνηση για μέτρα όμως που εκτιμούμε ότι θα έρθουν και ως προς το ύψος τους, γιατί μιλήσετε για αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια, 3,6 για την ακρίβεια, αλλά και για το κοκτέιλ των μέτρων. Βεβαίως μπορεί να είναι η ασπίδα που βάζουν μπροστά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν ερωτώνται και ερωτώνται έτσι επίμονα, λέγοντας ότι περιμένετε να τα δούμε. Εσείς τι θεωρείτε ότι έχει ήδη κλείσει σε ό,τι έχουμε κλείσει? Το αφορολόγητο, για παράδειγμα, τα ενεργειακά, στα εργασιακά θα έχουμε την υποχώρηση που ζητά το Ταμείο κυρίως? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανυποχώρητη στάση των δανειστών σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο, σε ό,τι αφορά, πολύ σωστά επισημάνατε, και τα ενεργειακά, πολύ δε περισσότερο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και νομίζω ότι αυτά, πέραν το ότι υπήρξαν κόκκινες γραμμές και για το σύνολο της κυβέρνησης, ειδικά δε για αυτόν τον Υπουργό Οικονομικών, αντιλαμβάνεστε ότι από μόνα τους όχι μόνο θα πάψουν να υπάρχουν, αλλά θα δημιουργήσουν και σωρία ζητημάτων στο μέσο Έλληνα πολίτη και στη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ δεν υπάρχει και η απόλυτη ανακολουθία, προφανώς, για να μπορέσει να πείσει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σακαλώτος, ειδικά τη δική τους κοινοβουλευτική ομάδα, ότι μαζί με τα μέτρα θα έχουμε και τα αντίμετρα, όπως λένε. Δηλαδή ότι για κάθε ευρώ μέτρων που πρόκειται να επιβληθεί, θα υπάρχει και ένα ευρώ εντός εισαγωγικών με μέτρα τα οποία θα ανακουφίζουν. Βέβαια, το απλοϊκό ερώτημα θα ήταν, αν είναι τόσο απλό και εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ένα ευρώ μέτρο, ένα ευρώ αντίμετρο, γιατί χρειάζεται να πάρουμε τα μέτρα? Δηλαδή είναι μια απορία την οποία θα μπορούσε να εκφράσει κανείς με πολύ μεγάλη ευκολία, με την έννοια ότι αν δεν θα κάναμε τίποτα, δεν θα χρειαζόταν κάτι, θα ήταν όλα ήρεμα, δεν θα χρειαζόταν να πάρουμε κανένα μέτρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ επιχειρείται ένας εμπαιγμός, κυρίως από την πλευρά του Πρωθυπουργού, με μόνο στόχο να μπορέσει να κρατήσει ενωμένο βασικά το δικό του κόσμο και τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Η πραγματικότητα όμως για το μέσα Έλληνα πολίτη είναι η πραγματικότητα που βλέπει κανείς αν γυρίσει τη ματιά του οπουδήποτε στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια πραγματικότητα κατά την οποία η ενεργεία έχει πιάσει πραγματικά ταβάνι. Είναι μια πραγματικότητα που τα ληξιπρόθεσμα έχουν χτυπήσει κόκκινο. Μόνο το μήνα Ιανουάριο ξέρουμε ότι έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση ληξιπροθέσμων από ποτέ. Και σκεφτείτε πως δεν ήταν κάποιος ιδιαίτερος μήνας που έπρεπε να πληρωθούν είτε δόσεις εισοδήματος είτε ενδεχομένως οι πρώτες δόσεις του έμφυα. Αντιλαμβάνεστε ότι την ίδια ακριβώς στιγμή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου έχουν και αυτές πιάσει ταβάνι, έχουν φτάσει στο πλέον υψηλότερο σημείο. Δεν κινείται τίποτα στην ελληνική αγορά. Η ανεργία καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το κλείσιμο των επιχειρήσεων είναι μια πραγματικότητα που όλοι πλέον τη βλέπουμε. Έχει καταγραφεί
ο μεγαλύτερος αριθμός κλεισίματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόλις τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Και βεβαίως, ενώ υποτίθεται ότι δεν αυξάνεται η ανεργία, η απασχόληση είναι στον αδύρ, οι λεγόμενες ελαστικές μορφές εργασίας με αμοιβές 100 ευρώ μηνιαίως είναι αυτές οι οποίες πλέον κυριαρχούν και ενδεχομένως είναι αυτές οι οποίες αφήνουν ευχαριστημένους τους κυβερνώντες, μιας και κρυβόμενοι πίσω από αυτό θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στη χώρα. Η χώρα έχει μετατραπεί σε μια χώρα επιδοματικής πολιτικής. Όλοι πλέον ξέρουμε ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης και η μέση ελληνική οικογένεια ζει από το μισθό και τη σύνταξη. Και όλοι πλέον γνωρίζουμε καλά, κύριε Πολίζο, ότι αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί δομικά ως πρόβλημα, με σοβαρές αλλαγές, δομικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ούτως ώστε να υπάρξουν νέες δουλειές, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει ποτέ να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε φως σε αυτό το τούνελ της βαθιάς ύφεσης στο οποίο βρίσκεται η χώρα εδώ και περισσότερα από 6 χρόνια. Είναι μια πραγματικότητα που φαίνεται καθαρά ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και λόγω ανεπάρκειας και λόγω ανικανότητας και λόγω ιδεολειψιών και λόγω δικής της συγκεκριμένης ιδεολογικής προσέγγισης. Εμείς πιστεύουμε ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν εκλογές. Δεν μας φοβίζει το να οδηγηθούμε σε εκλογές ακόμα και μέσα από ένα καθεστώς μη κλεισίματος της αξιολόγησης, μη, αν θέλετε, κλεισίματος της διαπραγμάτευσης. Όχι γιατί φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία για άλλη μια φορά θα σηκώσει αυτό το μεγάλο βάρος της ανόρθωσης της οικονομίας της χώρας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα. Φαίνεται πλέον, όπου και αν κοιτάξουμε προς κάθε κατεύθυνση, η Ελλάδα έχει δυστυχώς καταστεί αναξιόπιστη χώρα στα μάτια των Ευρωπαίων εταίρων και φαίνεται ότι μέρα με τη μέρα, αντί να κερδίζουμε πράγματα, τα χάνουμε. Και πώς να μην συμβαίνει αυτό, όταν η κυβέρνηση, το καλύτερο σενάριο στο οποίο μπορεί να ελπίζει, είναι η χώρα να βρίσκεται στο σημείο που βρισκόταν στο τέλος του 2014. Λοιπόν, δεν το λέμε εμείς, το λέμε οι στόχοι που έχει θέσει ο κύριος Τσακαλώτος και όλοι οι κυβερνώντες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ελάτε όμως να δούμε τώρα τι κάνετε εσείς. Την ίδια μέρα που σας προκαλούσε ο κύριος Κουρλέτης με τις 180 ψήφους, απάντησε ο πρόεδρός σας ότι, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν τα ψηφίζουμε τα μέτρα, αλλά σας εγκαλεί η κυβέρνηση ότι την ίδια στιγμή δεν έχετε σχέδιο, δεν αντιπροτείνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που πάει να κάνει τώρα για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας τον Αύγουστο του 2015. Ήταν τότε που ο κύριος Τσίπρας είχε χάσει τη δική του κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όταν ένα μεγάλο κομμάτι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα οι άνθρωποι κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, διότι ο κύριος Τσίπρας με μια φοβερή κολοτούμπα το 62% του όχι το μετέτρεψε σε ναι και ήρθε να υπογράψει και να δεσμεύσει τη χώρα με ένα τρίτο μνημόνιο. Τότε λοιπόν, εκείνη τη στιγμή που η χώρα βρισκόταν σε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, και ο κίνδυνος ουσιαστικά αφορούσε στην πιθανή έξοδό μας και από το ευρώ και από τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νέα Δημοκρατία με θέση ευθύνης είπε ότι θα στηρίξει τον κύριο Τσίπρα στην επιλογή του, χωρίς όμως να αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για τα μέτρα τα οποία θα εξειδίκευε από εκεί και πέρα. Και το λέμε αυτό διότι η θέση μας ήταν καθαρή. Στη σημερινή πραγματικότητα, η οποία έχει τα πλέον συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να γίνουμε το δεκανίκι ή, αν θέλετε, η χείρα βοηθείας στον κύριο Τσίπρα. Και το λέω αυτό διότι, αν δείτε το που βρισκόταν η χώρα ένα χρόνο πριν, κύριε Πολίζο, είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Σύμφωνοι. Πως αλλά μέτρα όπως αυτά που ζητώνται σήμερα από τους δανειστές δεν υπήρχαν σε κανένα τραπέζι συζήτησης. Με άλλα λόγια, ο κύριος Τσακαλώτος κάποτε έβαζε ως κόκκινη γραμμή ότι δεν θα κατεβεί το τότε αφορολόγητο. Σήμερα, αφού έχει κατέβει μια φορά, φτάνουμε σε ένα αφορολόγητο αστείο, όπως φαίνεται στην πραγματικότητα, και καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο δεν σβήνονται οι κόκκινες γραμμές με μεγάλη ευκολία, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια απόλυτη αναξιοπιστία και απόλυτη ανακολουθία απέναντι στο τι έκανε η κυβέρνηση και το τι υποσχέθηκε στους Έλληνες πολίτες. Ναι, και δεν θα μιλήσω ξανά δεν για το σχήσιμο να του μνημονίου στο αν ή το παράλληλο ή πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θα σας πω αμέσως και για το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης. Δεν θα μείνω όμως μόνο σε αυτό. Θα σας πω ότι καθημερινά η κυβέρνηση δυστυχώς καταφέρνει να διαψεύδει τον ίδιο της τον εαυτό και καταφέρνει να καταλύει τις ίδιες τις υποσχέσεις που έδωσε η ίδια στους Έλληνες πολίτες. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα σχέδιο και μια αρχή η οποία, αν δεν εφαρμοστεί, δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την κατηφόρα. Η αρχή λοιπόν είναι μια συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται για να πει πράγματα που μπορούν να γίνουν. Πράγματα που μπορεί να μην είναι ευχάριστα,
Πράγματα τα οποία δεν έχουν από πίσω τους υποσχέσεις. Είναι όμως, αν θέλετε, υλοποιήσιμες πολιτικές, οι οποίες εμείς εκτιμούμε ότι είναι οι μόνες που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα αυτή τη στιγμή και να τη βγάλουν από αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Ξέρουμε πως όλα αυτά δεν είναι ευχάριστα. Ξέρουμε ότι το να σπάσεις αυγά και να κάνεις μεταρρυθμίσεις, ειδικά στο δημόσιο τομέα, με αποφάσεις που ενδεχομένως θα θίξουν πολλούς, δεν είναι αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε να βλέπει μια παράταξη που έρχεται να κυβερνήσει, που έρχεται να διεκδικήσει τη θετική ψήφο και ενδεχομένως έρχεται να ζητήσει μια συνολική στήριξη. Είναι αυτό που λέμε όμως προς κάθε Έλληνα πολίτη, ότι είναι η μοναδική λύση και η μοναδική πραγματικότητα. Και αυτή ακούει σε ένα μικρότερο δημόσιο τομέα, ακούει σε έναν παραγωγικό δημόσιο τομέα, συναντάται με μεταρρυθμίσεις που προφανώς θα συρρυκνώσουν το δημόσιο τομέα και συναντάται με μια πολιτική η οποία θα εμπνεύσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, προσβλέποντας την ιδιωτική οικονομία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Μάλιστα. Κάποτε πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι δεν υπάρχει καμία Ελλάδα η οποία δίνει μόνιμα γάλα. Κάποτε πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι αν δεν στηριχθεί μέσα από πολιτικές, νομοθέτηση, αξιοπιστίας ο ιδιωτικός τομέας, προκειμένου να τροφοδοτεί τον δημόσιο, αυτόν τον δημόσιο που πρέπει να υπάρχει και να υποστηρίζει το κράτος, δεν πρόκειται να έχουμε συνέχεια στην ελληνική πολιτεία. Και πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι Έλληνες πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι από το να προσδοκούν αυτή τη σύνταξη που μονίμως μειώνεται από τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να προσδοκούν το πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Εκεί βρίσκεται η απάντηση και η λύση στο πρόβλημα, κύριε Πολύζο. Και όχι σε μια πολιτική η οποία έχει σαν στόχο να συντηρεί μια εκλογική πελατεία. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εις το επανειδήν. Γεια σας.